Είστε πυροσβέστης ναι. και καρκινοπαθής. Ναι. Πείτε μας τι έγινε σήμερα. Πήγατε στο ΙΚΑ για ποιο λόγο? Ακούστε, πήγα στην τράπεζα. Έπρεπε να μπουν η άδεια μου. Η αναρωτική. Η αναρωτική να πω διαμέσου να πω ότι στην τράπεζα Πειραιώς. Mm-hmm. Πήγα στην τράπεζα και μου είπαν δεν έχουν μπει τίποτα. Σας είχαν πει ότι θα έμπαιναν τα χρήματα σήμερα. Σήμερα, 8 του μήνα. Πόσα χρήματα, κύριε Καθόπουλε, περίπου? 350 τόσα. Τέλος πάντων, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά είναι γαϊδουριά και βρωμιά. Πάω στο ΙΚΑ, στις παροχές και λέω ρε παιδιά τι έγινε. Και δεν πήγανε να πω έτσι. Μου λέει η κοπέλα, στάση πληρωμών, λοιπόν, δεν υπάρχει μία. Λοιπόν, τη λέω της κοπέλας, για σας υπάρχουν λεφτά που πληρώνω σας κανονικά. Εμένα δεν υπάρχει. Εγώ είμαι έτυχε να αρπάξω από τον καρκίνο. Που να πάει αλλού δεν πάει. Σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Και αφήνουν τα ταμεία αδιανά. Και άρρωστοι άνθρωποι. Γεμάτος οργή, ο σοβαρά άρρωστος Μιχάλης Καυκόπουλος μιλά στην κάμερα της ΣΟΡΤ για την ταλαιπωρία που υφίσταται ο ίδιος αλλά και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι του που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πρόλαβαν από ό,τι φαίνεται να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες και να πιστώσουν τους λογαριασμούς των δικαιούχων ασφαλισμένων με τα ποσά που δικαιούνται για τις αναρωτικές άδειες που έχουν πάρει από τις εργασίες τους. Με τα χρήματα αυτά, ο άτυχος καρκινοπαθής θα κάλυπτε κάποιες από τις ανάγκες του, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν άλλοι πόροι για να ζήσει, αλλά και να αντιμετωπίσει τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει λόγω της ασθένειάς του. Γεμάτος πόνο και απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα, καταγγέλει τις εκάστοτε κυβερνήσεις και την αντιλαϊκή πολιτική τους, που έχουν οδηγήσει στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Εμένα αύριο πες ότι μου λένε να πάω στο ΓΝΑΤ, γιατί εκεί κάνουμε χημειοθεραπείες, στο αεροπορίας. Λοιπόν, χάλια. Λοιπόν, ταλαιπωρία μεγάλη, έξοδα πολλά και από την άλλη να μην ζουν να πω ούτε την άδεια. Εμένα από τη δουλειά μου έχουν κάνει διακόπη και πληρώνουμε από το ΙΚΑ. Και τα χρήματα αυτά τα έχετε απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πώς δεν τα έχω. Ποιος θα μου δώσει, ο Άγιος Πέτρος. Ρε Τσίπρα, ρε Βενιζέλε, ρε Πάγκαλε, δεν τα φάγαμε μαζί, εγώ δεν έφαγα μία. Αλλού να τα ζητήσουμε. Πήγατε, πιάσατε με τα κουλούρια στην Αθήνα. Και δώκατε πρόστιμο. Για 2,5 φράγκα τον άνθρωπο. Ελάτε ρε, να πιάσετε και εμένα τον άφραγκο. Σας τα χαρίζω, Τσίπρα. Δεν θέλω μία, σας τα χαρίζω να τα βάλετε κεριά. Τίποτα άλλο δεν λέω. Πρέπει να παραιτηθείτε από αυτή τη φυλακή. Εισαγγελής που είναι. Ρε εισαγγελής. Αντί να βάλετε χειροπέδες στους άλλους, το κράτος σας έχουν βάλει χειροπέδες σε εσάς και δεν μπορείτε να βάλετε. Η ένα είναι φυλακή. Τίποτα δεν δουλεύει. Ούτε στην Ουγκάντα έχω γυρίσει τον κόσμο όλων. Τον Πέτρο έχω γυρίσει. Τέτοια βρωμιά στην Ελλάδα δεν έχω συναντήσει. Καλύπτω το ένα στον άλλον. Θέλω να μάθει ο κόσμος. Μένουν απλήρωτοι καρκινοπαθείς. Γιατί? Και κλέφτες να μένουν έξω. Και να μπαίνουν φυλακή. Εγώ δεν χρωστάω, ρε. Δεν σου πήρα κανένα δάνειο, ούτε κόκκινο ούτε πράσινο. Δεν χρωστάω πουθενά, μου χρωστάτε. Θέλω τα λεφτά να μου τα δώκουν πίσω. Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε ο διευθυντής του ΙΚΑ στον πύργο, το πρόβλημα αυτό της μη πληρωμής σήμερα των δικαιούχων ασφαλισμένων είναι διαδικαστικό και συνέβη σε πανελλαδικό επίπεδο και πως δεν έχει να κάνει με το ότι τα ταμεία δεν έχουν χρήματα. Ενδεχομένως, όπως μας ενημέρωσε, τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες να απιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.